Ξεκινάμε, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, με γεωπονία και φύση και τη συνεργάτη μας, τον Γιώργο το Γοργόλη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Για μία ακόμα Παρασκευή μαζί. Πάλι εδώ. Και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο νομίζω είναι και πάρα πολύ χρήσιμο. Ίσως να είναι και από τα πιο χρήσιμα που έχουμε πει, γιατί αφορά και όλο τον κόσμο, όχι μόνο τους καλλιεργητές ή αυτούς που το έχουν σαν χόμπι. Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για τη θεραπευτική δύναμη που έχουν τα φυτά γενικότερα. Και είναι μια συνέχεια γιατί στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε αναφερθεί γενικότερα και στα φαρμακευτικά φυτά και στα φυτά τα αρωματικά, τα οποία είναι και φαρμακευτικά, έχουν δύο ιδιότητες. Και επειδή δείξαμε συνεχόμενα 4-5 εκπομπές σε αυτή την ενότητα, σήμερα θα κλείσουμε με αυτό. Και όπως είπες πολύ σωστά, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλοί από εμάς στην καθημερινότητα ή κάποιες φορές που έχουμε κάποιο πρόβλημα, ήδη χρησιμοποιούμε κάποιο φυτό για να ανακουφίσουμε έναν πόνο ή μια ενόχληση. Παραδείγματος χάρη, σε σένα, ποιο φυτό θα ερχόταν ότι θα βράσουμε, ας πούμε, για να ανακουφίσουμε τον πόνο στο στομάχι? Το χαμομήλι. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε και για το χαμομήλι σήμερα. Έχουν 2-3 τέτοια φυτά, είναι πολύ. Ναι, ή και το τσάι, που είναι το πιο γνωστό. Αλλά το χαμομήλι, το οποίο χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ακόμη θυμάμαι εγώ παλιότερα που οι γιαγιάδες, ας πούμε, σου λέγανε ότι στο κρυθαράκι στο μάτι βάλει λίγο χαμομήλι στο βαμπάκι και βάλει το πάνω να σου περάσει. Και περνάει. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα και νομίζω είναι σημαντικά γιατί και μας βοηθάνε να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις, αλλά είναι και καλό γιατί σε πολλές γλάστρες, ας πούμε, στα σπίτια και σε πολλούς κήπους έχουμε ορισμένη φυτά τέτοια και να ξέρουμε τις ιδιότητές τους. Γιατί είναι και πολλοί κόσμος που τα έχει, αλλά δεν ξέρει τις ιδιότητες αυτές. Και είναι και έτσι, φυσική τρόπη, χωρίς χημικά, οπότε. Έτσι, έτσι. Και ναι, σε αυτό που. Πολύ ωραίο αυτό που είπες, γιατί ας το πούμε η φαρμακοβιομηχανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπες τώρα που. Η φαρμακοβιομηχανία. Από παλιότερα που τα φάρμακα πια κατασκευάζονται στα εργαστήρια. Η δομή του μορίου, του φαρμάκου, η δομή του προέρχεται από βότανα. Δηλαδή η βιοχημική, η χημική των φαρμακευτικών βιομηχανιών, η παλιά, η φαρμακοποίη ή αυτοί που ασχοληθήκαν με την παραγωγή φαρμάκων, αναλύσαν τις δομές των φυτών και των βοτάνων, τα φυτά που είναι αρωματικά και τα φαρμακευτικά, και από εκεί πήραν τη δομή του μορίου και φτιάξαν τα φάρμακα τα οποία σήμερα είναι τεχνητά. Σωστό. Είναι μια τεχνητή κατασκευή αντίστοιχων φυτών. Είναι δηλαδή η εξελιγμένη μορφή τους, η τεχνική μορφή τους. Έτσι λοιπόν, στην καθημερινότητά μας, όπως είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλά φυτά, όπως ανέφερες πολύ σωστά το χαμομήλι και το τσάι. Επίσης, φυτά όπως είναι η άρνικα, η βαλεριάνα, ο γλυκάνισος, έτσι ο γλυκάνισος που είναι γνωστός, η καλέντουλα, το ταραξάκο, το χαμομήλι που είπαμε, έχουν θεραπευτική δύναμη. Και ποια είναι αυτή η θεραπευτική τους δύναμη? Βάσει της βοτανολογίας, η δυνατότητα η οποία έχει αυτό το φυτό να σε ανακουφίζει από διάφορες παθήσεις ή να υπουλώνει τραύματα ή να ανακουφίζει από τον πόνο ή να ανακουφίζει από μια ενόχληση, αυτή είναι η δράση αυτού του φυτού. Και στη βοτανολογία σήμερα αυτό εξετάζεται και αυτό αναφέρεται. Επίσης σε εμάς στο δυτικό κόσμο γενικότερα, και όχι μόνο, γιατί σήμερα επειδή έχουμε γίνει και κοινωνοί και πληροφοριών από όλο τον κόσμο γενικότερα, μέσω των μαζικών μέσων επικοινωνίας, ισχύει για όλο τον κόσμο αυτό. Τα βότανα ισχύουν σήμερα σε πάρα πολλές περιπτώσεις και υπάρχει μάλιστα και η ειδικότητα της βοτανικής ιατρικής, η οποία ασχολείται με αυτά, και υπάρχουν και γιατροί σήμερα, οι οποίοι εκτός από τις κλασικές θεραπευτικές χημικές ουσίες τις οποίες χορηγούν, σε συνδυασμό μπορεί να χορηγήσουν και από βότανα φάρμακα. Παραδείγματος χάρη, αναφέρω μια πάθηση. Υπάρχει ο προστάτης, υπάρχει η δυσλειτουργία, που σήμερα έχουν βγει φάρμακα τα οποία προέρχονται σήμερα, σημερινά, και με την τεχνολογία της σύγχρονη, από απόσταξη διαφόρων βοτάνων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν, οι θεραπευτικές ιδιότητες τις οποίες έχουν αυτά τα βότανα έχουν χρησιμοποιηθεί, Χριστόφορε, και σε διάφορες φιλοσοφίες. Και γιατί το αναφέρουμε αυτό? Γιατί πάρα πολλοί από εμάς έχουμε διαβάσει ότι πώς από αρχαιοτάτων χρόνων και σε άλλες εποχές
χρησιμοποιούσαν τα βότανα για να θεραπεύσουν. Ή, ας πούμε, υπήρχαν οι ιέριες, οι ιερείς στα μαντεία, ώρα μαντείο της Δοδόνης, και θρόιζε εκεί κάποιο δέντρο ή μασούσαν φύλλα δάφνης και ούτω καθεξής. Και αυτές οι ουσίες χρησιμοποιούσαν για να έρχονται σε μια έκσταση και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, σε γενικότερες γραμμές και συμπερασματικά, οι θεραπευτικές ιδιότητες αυτές προέρχονται καθαρά από τα συστατικά τα οποία περιέχουν αυτά τα φυτά, αυτά τα βότανα. Και αυτά από αρχαιοτά των χρόνων, αυτό θέλουμε να πούμε στις φίλες και στους φίλους που μας βλέπουν, ότι χρησιμοποιούνταν, χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται. Έτσι. Τώρα, αν περάσουμε από την παγκόσμια κοινότητα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, έτσι, η χώρα μας έχει ένα βασικό πλεονέκτημα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία αυτοφυών τέτοιων φυτών. Mm-hmm. Και όταν λέμε αυτοφυή φυτά, για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε, είναι αυτά που φυτρώνουν μόνα τους. Mm-hmm. Στη φύση, στο βουνό, στο δάσος και το καθεξής. Αυτά έχουν τη δυνατότητα από αυτά τα φυτά ορισμένα, και έχουμε και προνομιούχο θέση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στον κόσμο, να τα καλλιεργούμε. Παραδείγματος χάρη, έχει διαδοθεί πάρα πολύ η καλλιέργεια της ρίγανης, η καλλιέργεια της λεβάντας, η καλλιέργεια του χαμομηλιού και ούτω καθεξής. Όλα αυτά. Έτσι, επίσης, κάτι σημαντικό που θέλω να αναφέρω. Την τσουκνίδα την ξέρεις. Εννοείται. Η τσουκνίδα, όταν εμείς καμιά φορά και μικροί και μεγαλύτεροι αγγίζαμε τσουκνίδες, νιώθαμε στα χέρια μας ή στα πόδια μας που είμαστε μικροί και φορούσαμε κοντά παντελόνια, νιώθαμε μια έντονη, ένα τσούξιμο, μια δυσφορία. Αυτό οφείλεται σε μια ουσία την οποία την έχει η τσουκνίδα μέσα, η οποία είναι θεραπευτική. Mm. Και μάλιστα κάνει πάρα πολύ καλό σε παθήσεις των αρθρώσεων. Έτσι. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης σε ορισμένες παθήσεις δερματικές, σε δερματοπάθειες. Έτσι, τώρα. Άρα, συμπερασματικά, ένα βότανο, για να δώσει όλη τη θεραπευτική του, ας πούμε, δύναμη, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι πρώτον πρέπει να επιλέξουμε το κατάλληλο βότανο από αυτά. Έτσι. Επίσης να γίνεται σωστή η χρήση του, να ξέρουμε πώς θα το βράσουμε, πώς θα το κυλήσουμε, πώς θα το κάνουμε. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, εδώ αναφέρω χαρακτηριστικά που θυμάμαι και παλιά, ότι είχα γνωρίσει κάποτε έναν κύριο, ο οποίος όταν είχε πόνο στο στομάχι, και φυσικά δεν ξέραμε τότε τι θα πει γαστρίτη, να έρκω στο μάχο κτλ. Έβραζε ρίγανη και το ζουμί από τη ρίγανη, έριχνε και λίγο λεμόνι ή χωρίς λεμόνι και το πίναν και θεραπευόταν πάρα πολύ καλά. Τώρα, θα αναφερθώ συνεχίζοντας και σε τέσσερα φυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά πάνω σε αυτή τη δύναμη, τη φαρμακευτική mm-hmm. τους δύναμη. Mm-hmm. Πρώτα θα αναφερθώ στην άρνικα την ορεινή ή στα λατινικά άρνικα μοντάνα. Τη συναντάμε αυτή την άρνικα, είναι ένα ποώδες φυτό το οποίο συναντάται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα mm-hmm. λόγω γεωμορφολογίας και λόγω κλίματος. Η άρνικα έχει κάποια κίτρινα φυτά, λουλούδι, το οποίο μοιάζει σαν τη μαργαρίτα. Δηλαδή πολλές φορές θα δούμε τώρα αν πάμε στο βουνό και ειδικότερα τον Ιούνιο στον Οκτώβριο, είναι έτσι το λουλούδι της σαν μαργαρίτα, αλλά είναι κίτρινο. Και καμιά φορά λέμε τι είναι, κίτρινη μαργαρίτα. Όχι, είναι η άρνικα μοντάνα. Συγκεκριμένη, μάλιστα. Συγκεκριμένη. Αυτό το φυτό, Χριστόφορε, έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και επουλωτική δράση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έπαθες ένα διάστρεμα, λέμε. Είναι φλεγμονή, είναι ίδρυμα. Έχεις ένα χτύπημα από έπεσες και χτύπησες. Είδες που μαυρίζει το σώμα μας. Ή επίσης έχουμε μια εκδορά, από ένα φυτό, από ένα αντικείμενο κτλ. Μπορούμε αυτή την άρνικα να τη βράσουμε, να την αφήσουμε μετά να κρυώσει. Αυτή δημιουργεί μια ουσία όπως είναι η μαρμελάδα mm-hmm. και τη βάζουμε πάνω στις πληγές μας. Σαν ζελέ. Ναι, το αφήνουμε εκεί, ξεραίνεται, απορροφάται από τον οργανισμό και μας έχει ισχυρή, όπως είπαμε, επουλωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Ή στο διάστρεμα αλήφουμε τον αστραγαλό μας ή το πόδι μας πιο πάνω.
παθαίνουμε, ας πούμε, στα χέρια μας. Αλήφουμε και έτσι ανακουφιζόμαστε και από τον πόνο και αν έχουμε τυχόν και τραύμα, επουλώνεται άμεσα. Τώρα, αυτή χρησιμοποιείται ή υπομορφή δάματος, όπως είπαμε, ζουμί το βράζουμε, ή αλυφή. Γίνεται αλυφή και τη φτιάχνουμε. Το δεύτερο φυτό είναι η βαλεριάνα η φαρμακευτική. Η βαλεριάνα officinalis, όπως λέγεται στα λατινικά. Αυτή και αυτή βρίσκεται και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό η βαλεριάνα είναι αυτοφυής στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα πας στη Θεσσαλία, είναι πάρα πολύ μεγάλη η παραγωγή της και κυρίως προτιμά τόπους οι οποίοι έχουν μεγάλο ποσοστό υγρασίας, σε υγρούς τόπους. Ναι. Κοντά σε ριάκια, σε ποτάμια, σε λίμνες και ούτω καθεξής. Τώρα, η βαλεριάνα, για να την χρησιμοποιήσουμε, πηγαίνουμε στο τέλος περίπου του φθινοπόρου, έτσι συλλέγουμε τη ρίζα της και το ρίζωμά της γενικότερα, τα οποία τα αποξηραίνουμε. Όταν τα αποξηράνουμε τη βαλεριάνα, μπορούμε να τη βράσουμε και να πιούμε το ζουμί της, έτσι. Και αυτή είναι πάρα πολύ, η βαλεριάνα, είδες, χρησιμοποιείται πάρα πολύ για να ηρεμήσει κάποιος. Είναι σωστά. Αντισπασμωδικό, υποτασικό, είναι και υπνοτικό, ηρεμιστικό το φυτό αυτό, οι ουσίες που έχει μέσα. Έτσι, και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο φυτό που λέγεται ταραξάκο το φαρμακευτικό. Ταραξάκουμ οφισινάλε. Ή, όπως λέγεται στην λαϊκή φρασιολογία και διατύπωση, σε ορισμένα νησιά το λένε το δόντι του λιονταριού, γιατί μοιάζει σαν δόντι του λιονταριού. Λέγεται πικραλίδα ή άγριο ραδίκι, αγριοράδικο. Και επίσης είναι ένα φυτό το οποίο, αν το δούμε, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι, το ραδίκι το ξέρουμε όλοι. Ναι. Μοιάζει ακριβώς σαν το ραδίκι. Αλλά είναι πιο διαφορετική γεύση του, είναι πιο πικρή γεύση του. Τώρα, τα φύλλα του αυτού συλλέγονται του ταραξάκου όλες τις εποχές και οι ρίζες τους κυρίως τον Ιούνιο. Είναι πάρα πολύ ισχυρό τονωτικό, αντιρρευματικό και επίσης εδώ αν κάποιος έχει διαταραχές στο ούρο πηγαινητικό, δηλαδή στην ούρησή του κτλ, τον εξισορροπεί, τον μπαλανσάρει στη διούρησή του κτλ. Δρά δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, είναι μια από τις καλύτερες πηγές φυσικού καλείου mm-hmm. που δίνουμε στον οργανισμό. Έτσι. Έτσι. Και επίσης, επειδή και ορισμένοι μπορεί να έχουν πόνο στο στομάχι, να έχουν ενοχλήσεις, λειτουργεί πάρα πολύ καλά στο να καταπραίνει τον πόνο της ενοχλήσης του στομαχιού. Πολύ. Τώρα, ένα άλλο πάλι είναι η καλέντουλα η φαρμακευτική. Mm-hmm. Είναι ένα φυτό το οποίο στην Ελλάδα πολλοί το λένε εκλαϊκευμένα το αδράχτη της γριάς, γιατί μοιάζει σαν αδράχτη η καλέντουλα. Επίσης είναι αυτοφυές και αυτό σαν όλα τα άλλα. Το συλλέγουμε Ιούνιο έως Σεπτέμβριο και οι ιδιότητες οι οποίες είναι αντιφλεγμονώδες, αντισηπτικό, επουλωτικό, αντιμυκητισιακό και επίσης θεωρείται το καλύτερο βότανο για τη θεραπεία δερματολογικών παθήσεων. Εκζέματα, εκδουρές κτλ. Και έναν ερεθισμό, ας πούμε, κάτι έτσι. Έτσι. Τώρα ας περάσουμε σιγά σιγά τελειώντας και σε άλλα δύο φυτά. Το ένα είναι το γλυκάνισο. Είδες που λέμε τώρα πάμε σε μια ταβέρνα και σου λέει κάτι για τσίπουρο άκουσα. Θέλετε ούζο με γλυκάνισο ή χωρίς? Θέλετε τσίπουρο με γλυκάνισο ή χωρίς? Θα έλεγα το εξής, ότι τσίπουρο ή ούζο με γλυκάνισο πίνουν κυρίως στα νησιά και στον κάμπο. Σωστό. Εμείς οι Βουνίσιοι δεν πίνουμε με γλυκάνισο. Συμφωνώ πολύ. Έτσι. Αυτό είναι νόμος. Έτσι. Και επίσης ο γλυκάνισος είναι γεγονός ότι δίνει και μια ιδιαιτερότητα στη γεύση σε αυτά τα ποτά. Αλλά πολλοί το προτιμούν, άλλοι δεν το προτιμούν. Τώρα, οι καρποί του γλυκάνισου συλλέγονται μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι. Στην Ελλάδα, ο γλυκάνισος καλλιεργείται σε πολλά νησιά του Αιγαίου και στην Εύβοια, Χριστόφορε. Mm-hmm. Τώρα, το γλυκάνισο, γιατί το περιέχουν στο ούζο και στο τσίπουρο? Γιατί αποτελεί ένα πάρα πολύ δυνατό τονωτικό. Έτσι. Υποκινεί ελαφρά δηλαδή το κεντρικό νευρικό σύστημα, καταπολεμά και την ατονία του πεπτικού συστήματος. Άρα, όταν το βάζουν στο τσίπουρο και στο ούζο, το κάνουν για να φτιάξεις κεφάλι, να ανέβεις που λέμε, να
όπως λέει τώρα και η νεολαία, να φτιαχτείς δηλαδή. Έτσι. Λίγο. Να φτιάξει το τσακίρ κέφι. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, και επίσης, επηρεάζει πάρα πολύ θετικά όταν έχεις κάποιες διορυθμικές διαταραχές. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ ανθρώπους οι οποίοι είναι σε υπερένταση στις σπασμωδικές αυτές κινήσεις τους, να τους καταπραίνει. Και επίσης, ένα έτσι που έχουν παρατηρήσει ορισμένοι γιατροί, ο γλυκάνισος αντιμετωπίζει και πάρα πολύ καλά τις παθήσεις του αναπνευστικού. Δηλαδή, βλέπεις σε περιπτώσεις που χορηγείται ο γλυκάνισος, σε βροχίτιδες, τραχύτιδες, παλιά δηλαδή το δίναν αυτό, το βράζαν κτλ. Ή εκεί που υπάρχει επίμονος ερυθιστικός βήχας. Ναι. Έτσι. Τώρα, το έλαιο του γλυκάνισου, παλιότερα στις περιοχές του Αιγαίου Πελάγους και της Εύβοιας, επειδή και εσύ έχεις υπό εκεί ρίζες, να σου πω μια πληροφορία ότι οι μανάδες εκεί στις περιοχές και οι γιαγιές κτλ. Το ελάδι που βγάζαν από τον γλυκάνισο το χρησιμοποιούσαν στα κεφάλια των παιδιών για να αντιμετωπίζουν τις ψήρες. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν το γνώριζα εγώ. Ναι. Και στην άλλη Ελλάδα. Έτσι. Επίσης, σε συνδυασμό με μια αληφή ή αληφές που υπάρχουν, μπορείς, ας πούμε, να αντιμετωπίσεις την ψώρα. Mm-hmm. Παλιά αντιμετωπίζαν την ψώρα. Έτσι. Που ήταν αρρώστιες τότε πολύ διαδεδομένες. Επίσης, εάν, Χριστόφορε, πάρουμε σπόρους γλυκάνισου και τις ρίξουμε και τις μουσκέψουμε σε αραιό ενόπνευμα για αρκετό μεγάλο διάστημα, παίρνουμε ένα λικέρ, το οποίο λέγεται ανιζέτ. Μάλιστα. Δεν το ανιζέτ. Mm-hmm. Αυτό για κάποιους τύπους που κυκλοφορούν εδώ και τα λοιπά και τους αρέσουν τα λικέρ, είναι πάρα πολύ καλό και επίσης βοηθάει το ανιζέτ, δηλαδή βάζουμε σπόρους γλυκάνισου σε αραιό ενόπνευμα, το αφήνουμε 1-2 μήνες και γίνεται ένα πολύ ωραίο λικέρ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στη δυσπεψία. Δηλαδή, τρώμε, μπορούμε να πιούμε ανιζέτ μετά ένα ποτηράκι και χωνεύουμε. Και στα ίσα μας. Στα ίσα μας. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ καλά οι κυρίες οι οποίες θυλάζουν τα παιδιά και παθαίνουν απόφραξη των μαστών τους ή περί μαστίτιδα κτλ. Μπορούν σαν κατάπλασμα το γλυκάνισο να το βάλουν πάνω εκεί και βοηθάει πάρα πολύ αποτελεσματικά σε αυτό. Έτσι. Τέλος τώρα, να αναφερθώ και στο χαμομήλι, το οποίο είναι ένα φυτό το οποίο το ξέρουν όλοι. Τα πιο γνωστά νομίζω, ναι. Τα πιο γνωστά, έτσι φύγεται στην όλη Ελλάδα και επίσης θεωρείται πάρα πολύ αρκετά φαρμακευτικό. Έτσι. Οι δράσεις οι οποίες έχει το χαμομήλι είναι αντισπασμωδικό, έτσι, αντιφλεγμονώδες, αναργητικό, αντισηπτικό και επουλωτικό. Επίσης, το λάδι του χαμομηλιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κατάπλασμα στις αρθρώσεις με μια γάζα, με ένα βαμπάκι, με μια κομπρέσα και ανακουφίζει πάρα πολύ από παθήσεις, από πόνους εκεί. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ στη δυσπεψία, στον τυμπανισμό, στις φλεγμονές όπως η γαστρίτιδα. Επίσης, μπορεί, παραδείγματος χάρη, έχει σουλίτιδα από το στόμα σου, μπορεί να γίνει πλύσεις με μπουκώματα και να το φτύνεις και γαργάρες, έτσι, βοηθάει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της σουλίτιδας. Επίσης, παλιότερα, θα πω κάτι που ίσως κάποιοι άνθρωποι ή στην ηλικία μου ή παλιότεροι το θυμούνται, οι γιαγιές μας βάζανε το χαμομήλι να βράσει και μετά σε βάζανε, άμα έχεις προβλήματα με το αναπνευστικό ή με τη μύτη, ρινίτιδες και μπουκώματα, έβαζες το κεφάλι πάνω από την κατσαρόλα, σου βάζανε και μια πετσέτα πάνω από το κεφάλι, λειτουργούσε μέσα σαν άτμο τέτοιος, ναι, και με τον άτμο εισέπνες και ανακουφιζώσουν. Και αυτό είναι μια ιδιότητά του. Mm-hmm. Ναι. Πολύ ωραία. Και αντί πούδρας επίσης ναι, χρησιμοποιούνταν. Ναι. Επίσης χρησιμοποιούνταν αντί πούδρας. Μια αναφορά, ναι. Και εγώ θα πω και το εξής, ότι σήμερα, εν κατακλείδη μετά αυτά όλα που είπαμε, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για αρκετούς ανθρώπους, ορισμένες καλλιέργειες που ενδιαφέρονται να κάνουν, το χαμομήλι, παραδείγματος χάρη, σήμερα αποτελεί μία από τις πιο επικερδείς, τις πιο σύγχρονες, τις πιο καινοτόμες καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, μαζί με τη ρίγανη, μαζί με τη λεβάντα και ούτω καθεξής. Και εγώ θα έλεγα τώρα και μέσω της εκπομπής, εδώ που μας ακούει ο κόσμος, ότι όσοι ενδιαφέρονται να το καλλιεργήσουν, να το δούνε κτλ., ας το δούνε με σοβαρότητα και να το προσεγγίσουν.
Ναι, γιατί μιλάμε και για προϊόντα, π.χ. το χαμομήλι, εκτός από τη φαρμακευτική ιδιότητα και την, αν θέλεις, ότι το προορίζουμε και εμπόριο για αφέψιμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αρώματα και σε σαμπουάν. Βεβαίως. Και σε αυτά. Οπότε Βεβαίως. Είναι ένα προϊόν το οποίο όταν έχεις μια παραγωγή, σίγουρα σου φεύγει η παραγωγή. Βεβαίως. Σε αυτό που λες, Χριστόφορε. Είναι από επικερδίσει, θέλω να πω. Ναι, σε αυτό που λες, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα. Είδες πολλές φορές στην εφηβεία βγάζουμε φλίκτενες βλατίδες εδώ, το δέρμα μας, η ακμή μας και ούτω καθεξής. Σε πολλές περιπτώσεις παλιότερα το πλένανε με χαμομήλι, το αφήναν πάνω και απορροφόταν και στέγνωνε και έβλεπες ότι μετά από ένα διάστημα καθάριζε το πρόσωπο, καθάριζε επιδερμίδα. Και αυτό ήταν η απαρχή που χρησιμοποιήθηκε στις βιομηχανίες καλλυντικών και μάλιστα τα παλιότερα χρόνια που δεν υπήρχαν τόσα καλλυντικά ήταν και ένας τρόπος τα κορίτσια, οι κυρίες, να περιποιούνται, να καθαρίζουν την επιδερμίδα τους και το καθεξής. Σωστά. Με ένα φυσικό και ακίνδυνο τρόπο. Σωστά. Κάτι για φαρμακευτική κάναβη. Ακούω, δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Όχι. Να το πούμε. Να το πούμε. Για θεραπευτικές ιδιότητες. Να σου πω το εξής. Και καλά έκανες και το έθιξες. Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα και ιδιομορφία. Αναφερόμαστε στην κάναβη. Πού πάει το μυαλό του καθενός όταν λέμε για κάναβη? Πάει ότι πάμε στο κακό. Ναι. Ότι θα φυτέψουμε φυτά, θα έχουμε ναρκωτικά στο σπίτι μας, θα καπνίσει ο άλλος τα τσιγαριλίκια του και ούτω καθεξής. Η φαρμακευτική κάναβη, το ίδιο το φυτό, εγώ θα πω κάτι απλό στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Οι συνταγές οι οποίες έχουν τη διπλή πάνω λωρίδα και συνταγογραφούν αρκετοί γιατροί, έτσι, φάρμακα που έχουν μέσα ναρκωτικές ουσίες. Mm-hmm. Μεταξύ ορισμένων φαρμάκων είναι και φάρμακα τα οποία προέρχονται από φαρμακευτική κάναβη και από όπιουμ και ούτω καθεξής. Αυτά τα σκευάσματα χρησιμοποιούνται καθαρά σε ανθρώπους που έχουν ισχυρούς πόνους, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και είναι σε πολλές μορφές. Είναι σε ενέσιμη μορφή, είναι σε υπόθετα και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιούνται κατόπιν συνταγής γιατρού. Και έτσι λοιπόν, επειδή και στην Ελλάδα τώρα ψηφίζεται ένας νομοσχέδιο για την καλλιέργεια φαρμακευτικής, επαναλαμβάνω, κάναβης, δεν πρέπει να το βλέπουμε αυτό με μία επιφυλακτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση είναι ένα φυτό το οποίο μπορεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην φαρμακευτική βιομηχανία, επαναλαμβάνω, στη φαρμακευτική βιομηχανία, να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και το χυλισμά του, το ελαιό του κτλ. Στην κατασκευή διαφόρων φαρμάκων, τα οποία φάρμακα αυτά ανακουφίζουν συνανθρώπους μας. Και εγώ θα πω και το εξής, ότι, όχι που λέμε χτύπα ξύλο, ότι μπορεί και κάποιος, όλοι μας να το χρειαστούμε κάποια στιγμή. Γιατί άνθρωποι είμαστε, δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει η ζωή. Αλλά εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να παρεξηγείτε, δεν πρέπει να είμαστε προκατηλημένοι, επαναλαμβάνω, στην καλλιέργεια, επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Έτσι, στην φαρμακευτική κάναβη, επαναλαμβάνω, στη φαρμακευτική κάναβη. Είναι ένα φυτό, το οποίο παγκόσμια θεωρείται ένα φαρμακευτικό φυτό. Και έτσι άρχισε. Έτσι. Και να πούμε και κάτι χιουμοριστικό, το καναβούρι που δίνουμε στα καναρίνια, τι είναι? Σωστό και εδώ ο κόσμος που το δίνει. Τι είναι? Έτσι. Σωστό, μας θα έχει πει και ο Τρίφωνας. Και λαϊδάει κιόλας στο καναρίνι. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ας πούμε. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν πρέπει να είμαστε προκατηλημένοι. Έτσι. Οπωσδήποτε. Γιατί, να πω και το εξής τώρα. Έτσι, να πω και το εξής για να το ολοκληρώσω. Να το ολοκληρώσουμε το θέμα. Πάρα πολλά φυτά από αυτά που υπάρχουν στη φύση έχουν ουσίες μέσα. Ακόμη και άλλα φυτά που εμείς δεν ξέρουμε και τα θεωρούμε άκακα, έχουν ουσίες μέσα οι οποίες είναι πάρα πολύ επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως, ακόμη και τα ζώα που πάνε και τρώνε, έτσι, και τα άγρια ζώα, τα ελάφια, τα ζαρκάδια, οι αρκούδες και αυτά, πάνε και τα επιλέγουν γιατί ξέρουν από τη γεύση ή τους έχουν δημιουργήσει πρόβλημα από αυτά τα φυτά που έχουν φάει. Λοιπόν, έτσι και εμείς που είμαστε άνθρωποι και είμαστε νοήμονα όντα, πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Και η πραγματικότητα αυτή είναι. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά φυτά τα οποία
έχουν ουσίες μέσα οι οποίες είναι επιβαρυντικές, όμως με την κατάλληλη επεξεργασία. Και επαναλαμβάνω, για φαρμακευτική χρήση καθαρά, από την φαρμακοβιομηχανία, είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό δεν αμφισβητείται. Ιατρικά, επιστημονικά, βοτανολογικά, γεωπονικά, βιοχημικά, από όποια και πλευρά να το εξετάσουμε. Είναι σωστό, είναι ένα θέμα που συζητιέται, ναι, εν όψη και του νομοσχεδίου. Ναι. Εντάξει, νομίζω καλά όσο κάναμε και το αναφέραμε γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας για μια ακόμα φορά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Νομίζω μάθαμε πολλά και χρήσιμα για μια ακόμα φορά.